Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση εδώ στην Καλαμάτα και καλωσορίζω τον Γενικό γραμματέα του ΚΚΕ. Σήμερα από αυτό το βήμα, καλώ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, όλους τους νέους και τις νέες, νέ, μικρούς και μεγάλους, χιλιάδες κόσμου να συμπορευτεί με το Κουκούέ και την ΚΝΕ. Σε συνθήκες που όλο ένα και δυσκολεύουν, με τι οικογένειε μα να τα βγάζουν δύσκολα πέρα, που καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το σύστημα που διαρκώ σαπίζει, αντιπολίτευση υπάρχει. Και αυτή είναι μόνο το κουκουέ. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, αφού, με το, κου, αφού το κουκουέ ηγείται των κινητοποιήσεων και των αγώνων. Είναι το κόμμα που στηρίζει την εργατική τάξη και το συμφέρον του λαού που δεν σκύβει το κεφάλι. Οι θέσει του είναι κρυστάλλινες και είναι ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα και τη φρίκη της ιδιωτικοποίησης που έχουν φτιάξει με τους νόμους τους η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, καλύτερου όρου διαβίωσης, τυχεία με αξία, σύγχρονα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, σε μία σειρά από χώρου, τα μέλη της ΚΝΕ παλεύουμε για τα αυτονόητα. Λιώνουμε τα παπούτσια μας. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά όταν ο μισθό στο γονιό μα τελειώνει από τι 15 του μήνα. Κανεί δεν μπορεί να σιωπά, όταν εμεί οι φοιτητέ αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για να ζούμε. Κανεί δεν μπορεί να σιωπά, όταν πεθαίνουν 57 ψυχέ στα τέμπη. Το ΚΟΚΟΕ και η ΚΝΕ δεν αφήνουμε σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνουμε μπροστά και υπερασπιζόμαστε του φοιτητέ ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υποβαθμίζουν τις σπουδέ και τα πτυχία μας, άρα και το μέλλον μας. Συγκεκριμένα, εδώ στη φοιτητική αιστεία της Καλαμάτας, το κουκουέ υπερασπίστηκε το σπίτι μας, στηρίζοντας για ακόμα μια φορά τον αγώνα μας. Έκανε ερώτηση στη Βουλή για τον εσωτερικό κανονισμό που μας αναγκάζει να πληρώνουμε νίκιο. Να δώσουμε δηλαδή λεφτά που δεν έχουμε, που μας απειλεί πως το μας διώξει από το σπίτι μας. Την ίδια στιγμή που τρομάζουμε να πάρουμε δωμάτιο, η θέρμανση είναι ανύπαρκτη. Το ζεστό νερό εξίσου. Την ίδια στιγμή, το καλοκαίρι μας πετάνε έξω για να αξιοποιήσουν για διάφορα προγράμματα ανταλλαγή φοιτητών. Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό καλό όλους τους φοιτητές και όλους εσάς να στηρίξετε τη δράση της πανσπουδαστικής στα πανεπιστήμια. Να βγει πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν φοιτητικών εκλογών. Ειδικά εδώ, στην Καλαμάτα, να γίνει το βήμα για την αλλαγή των συσχετισμών. Γιατί το μοναδικό αντίπαλο δέος μέσα στα πανεπιστήμια είναι η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Μπροστά μας όμως έχουμε ένα σωρό αγώνες. Μην ξεχνάμε τις ευρωεκλογές του Ιούνιου. Η νεολαία να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά το κουκουέ. Να σταλεί το μήνυμα που θα ταράξει τις Βρυξέλλες. Με περισσότερους κομμουνιστές στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να ακουστεί η φωνή του λαού. Το κουκουέ είναι το στήριγμα των λαών που σηκώνουν κεφάλι ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Με δύο λόγια, στο ερώτημα τα κέρδη του ή ζωέ μας, εμείς απαντάμε, οι ζωέ μας. Και αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει κριτήριο καταδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που την υποστηρίζουν και στις ερχόμενες ευρωεκλογές ισχυροποιώντα παραπέρα το κουκουέ.